Καταρχήν, συμφωνία μεταξύ των Υπουργείων που είχαν διασταυρώσει ταξίδι τους για τις αλλαγές στην πόλη του Γάλακτος. Στην ουσία, αλλάζει μόνο η διατύπωση της πρότασης του Υπουργείου Ανάπτυξης που ενέκρινε η Τρόικα κατά την τελευταία της επίσκεψη στην Αθήνα. Να μπορέσουμε να ανταποκριθούν οι μισθοί σε αυτές τις τιμές. Είναι εξωπραγματικές. Τελικά, οι δύο Υπουργοί κατέληξαν οι καταναλωτές να βρίσκουν στα ράφια γάλα τριών ταχυτήτων. Πρώτον, γάλα ημέρας, διάρκειας τριών ημερών. Δεύτερον, παστεριωμένο γάλα ολίγων ημερών, όπου οι βιομηχανίες γάλακτος θα αναγράφουν με ευθύνη τους την ημερομηνία λήξης. Τρίτον, γάλα υψηλής θερμικής επεξεργασίας, που θα αντικαταστήσει ουσιαστικά το γάλα μακράς διάρκειας και υψηλής παστερίωσης. Είναι πολύ ακριβές και είναι δύσκολο τώρα, και ειδικά στη φάση που βρισκόμαστε, που οι πιο πολλοί είναι χωρίς δουλειά. Καθώς ο όρος φρέσκο μέχρι σήμερα ήταν προαιρετικός και συνοδευτικός της σήμανσης παστεριωμένο, ενδέχεται να καταργηθεί και να παραμείνει μόνο η σήμανση του παστεριωμένου. Ενώ συγκριτικό πλεονέκτημα θα έχουν οι Έλληνες αγελαδοτρόφοι με την τοποθέτηση του ελληνικού σήματος στο εγχωρίως παραγόμενο γάλα. Σκέπτομαι το βράδυ να πάρω το στρωματάκι μου, να φτάνω να κρατήσω εδώ πέρα. Όλη η Καλυθέα με 250.000 κατοίκους, ένα φαρμακείο τι. Εξυπηρέτηση μετεμποδίων σήμερα για τους ασφαλισμένους που αναζητούσαν ανοιχτό φαρμακείο. Θα ξανάρθουμε. Άμα μας τελειώσει τα φάρμακα, θα ξανάρθουμε. Στα φαρμακεία ασφαλείας που παρέμειναν ανοιχτά από νωρίς το πρωί, δεκάδες ασφαλισμένοι περίμεναν στοϊκά στην ουρά για να εξυπηρετηθούν. Η ώρα είναι 11 το πρωί και στα φαρμακεία που εφημερεύουν στο κέντρο του Πειραιά, η ουρά, όπως βλέπετε, έχει ήδη φτάσει στο πεζοδρόμιο. Όπως λένε οι ασφαλισμένοι,